Ροργοφελίδη, λίγο οίξει αφήξει. Δηλαδή, ναι, μεν δεν το είπε κανεί στη Ρήγα τη Λετωνία στο Eurogroup, αλλά δεν το αποκλείουμε και να χρειαστεί. Τι θέλει να πει ο Πίτερ, Μπάμπη. Κάθε φορά υπάρχει ένα θέμα με το Ταμείο ότι πρέπει να κρίνει ότι το χρέο είναι βιώσιμο, ότι δηλαδή θα είναι 120 κάτι τα 100 του ΕΠ το 2021. Ναι. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν τα πρωτογενή πλεονάσματα που είχαν υπολογιστεί, πρέπει το ΑΕΠ να είναι τόσο υψηλό όσο το είχαν υπολογίσει, και πολύ απλά λέει ότι αν αυτά δεν ισχύουν, τότε πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο. Ενδεχομένω να μειώσουμε με κάποιον τρόπο το χρέο. Θα σα θυμίσω ότι μεταξύ του κουρέματο του χρέου το Μάρτιο του 2012 και το Νοέμβριο του 2012, ενώ ήταν όλα πλέον συμφωνημένα και το Eurogroup έτοιμο να πάρει την απόφαση για να προχωρήσουμε παρακάτω με την Ελλάδα, το Ταμείο απέτησε τι τελευταίε ώρε να γίνει ένα πρόσθετο κούρεμα στο ελληνικό χρέο το οποίο και έγινε και κόστισε στις ελληνικές τράπεζες και τελικό στο δημόσιο χρέο. Πολλά, πολλά χρήματα τα οποία έβαλαν τότε οι, οι Ευρωπαίοι. Είπανε πάρτε τα από το δεύτερο πακέτο, από το δεύτερο μνημόνιο και βλέπουμε αργότερα. Ποτέ δεν τα είδαμε πίσω αυτά τα χρήματα, τα ξέχασε ο Σόιμπλε. Τώρα, Μπάμπη, να έρθουμε σε αυτό το σκηνικό θρίλερ που έχει διαμορφωθεί ναι. και σήμερα. Βασικό συστατικό του οποίου είναι και η στάση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Εδώ έχουμε μια ανατροπή σκηνικού. Θέλω απλώ να κάνουμε μια υπενθύμηση των όσων έχουν γίνει τι τελευταίε ημέρε. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία Λέει προ εβδομάδων θα έχουμε συμφωνία στα τέλη Απριλίου. Δεν έχουμε συμφωνία στα τέλη Απριλίου. Στη συνέχεια το αφήγημα λέει ότι θα έχουμε συμφωνία πιθανότατα με ένα έκτακτο Eurogroup αρχέ Μαΐου, 4 Μαου. Δηλαδή χθε θα γινόταν, δεν έγινε προφανώ. Και μετά εναποθέσαμε τι ελπίδε για μια συμφωνία στο Eurogroup τη Δευτέρα. Προαναγγέλλεται σήμερα από επίσημα χείλη και από τον Γιάννη Βαρουφάκη ότι αυτό δεν θα υπάρξει. Στι 12 Μαου, την Τρίτη δηλαδή, έχουμε πληρώσουμε αυτή τη γιγαντία εδώ στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Τι σκηνικό είναι αυτό. Ο κ. Βαρφάκη είχε απαντήσει τελευταία φορά που ρωτήθηκε για το θέμα αυτό ότι θα πληρωθούν όλε οι δόσει του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Εάν είχε άλλη σκέψη, θα την είχε πει σήμερα. Άρα υποθέτω ότι στι 12 Μαου θα πληρωθεί η δόση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Είναι εξίσου πρόφανε ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά ανοίγει ο μεγάλο πόλεμο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δηλώσει δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ακόμη και ο ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ με την ανακοίνωση που μόλι τώρα μα είπε πώ έχουν τα πράγματα ο Αντώνη, είναι τοποθετημένα τα πιόνια για μια σύγκρουση εσωτερική. Ο κύριο Τσίπρα είναι προφανέ, ο ίδιο είχε πει για τέλη Απριλίου, έχει ξεπεραστεί αυτό. Ο ίδιο είχε πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληρωθεί το ΔΝΤ Ταμείο. Άρα όταν βγαίνει, παράδειγμα, ο κύριο Ισυχο σήμερα στο Σκάι και λέει ότι δεν με ενδιαφέρει αυτό, πρέπει να πληρωθούν μισθή και συντάξει. Ναι, όλοι το λένε αυτό σταθερά. Βεβαίω πρέπει να βρεθεί ο Πρωθυπουργό. Αν προλήσεις. έχουμε να επιλέξουμε δηλαδή, αν τεθεί τέτοι δίλημα τέτοιο. Ναι, εγώ νομίζω ότι αν έχει να επιλέξει ο Πρωθυπουργό, θα επιλέξει να πληρώσει το ταμείο. Γιατί το λε αυτό. Το λέω με απόλυτη σοβαρότητα, διότι ο Πρωθυπουργό πρώτα απ' όλα βάζει τα συμφέροντα τη χώρα. Μετά, ότι μπορεί να καθυστερήσει ή να μην δοθεί ολόκληρη η σύνταξη ή κάποιο κομμάτι από του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων έρχεται δεύτερο στην προτεραιότητα. Εντάξει, εδώ δεν ταυτίζεται η καποιο κομματι απο του μεσου των δημοσιων υπαλληλων ερχεται δευτερο στην προτεραιοτητα ενταξει εδω δεν ταυτιζεται η αποψη με τον Πρωθυπουργό. Είναι προφανέ, Μπάμπη. Είναι προφανέ ότι ταυτίζεται η άποψή μου και ρωτήστε τον την πρώτη ευκαιρία που θα έχετε. Θα δείτε ότι ο κύριο Πρωθυπουργό θα απαντήσει ότι βεβαίω και η χώρα θα τιμήσει τι διεθνεί τη υποχρεώσει. Εάν δεν πρόκειται να το κάνει αυτό, για να επιμείνω λίγο, μια που μου δίνει την ευκαιρία, τότε δεν υπάρχει λόγο να πάμε τη Δευτέρα στο Eurogroup. Διότι από το Eurogroup εμεί ζητούμε κάτι συγκεκριμένο. Ζητούμε μία ανακοίνωση ότι η Ελλάδα είναι ακόμη ζωντανή και διαπραγματεύεται. Εάν δεν την πάρουμε αυτή, τότε δεν υπάρχει λόγο από τι 12 και μετά παρά μόνο εδώ να στήσουμε μια μεγάλη συζήτηση, σε 24 ώρε να συζητούμε στο κανάλι. Διότι η ζωή μα δεν θα μοιάζει σε τίποτε με αυτό που ξέρουμε σήμερα και ελπίζω και τι αμέσω επόμενε μέρε. Εάν μέρες. δεν υπάρξει απόφαση, διότι αυτό το ξέρουμε και τώρα που μιλάμε, ότι δεν θα υπάρξει απόφαση. Μπορεί ωστόσο α, και από ό,τι κατάλαβα από τι δηλώσει του κυρίου Βαρουφάκη, στο Eurogroup να εκτιμηθεί μια σημαντική βελτίωση τη διαπραγματευτική πορεία των δύο πλευρών. Να με Αυτό και ναι. πάλι λες ότι θα ανοίξει ένα κύκλο αναταραχής. Να με συγχωρέσει ο καλός φίλος Γιάννης Βαρουφάκης, αλλά Μιλάμε για έναν περιφερειακό διαπραγματευτή. Ο κεντρικό διαπραγματευτή, με τη βοήθεια του έτερου συντονιστή διαπραγματευτή, σήμερα ήταν στη Φραγκούρτη. Και παρεκάλεσε και ενδεχομένω εισακούστηκε, αν και το τι ακριβώ έχει συμβεί θα το μάθουμε αύριο, να μην προχωρήσει και να περιμένει μέχρι την 11η του μήνα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πρακτικό συλλημένη απόφασή τη ότι ο κίνδυνο που λέει ελληνικό κράτο είναι πλέον πάρα πολύ μεγάλο. Και ότι οι ελληνικέ τράπεζε Επόπτης και υπεύθυνο για τις οποίες είναι πλέον μόνο, το, μόνο η Φραγκφούρτη και κανείς άλλος Ούτε ο Στουρνάρας ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος Ότι πρέπει να μειώσουν τον κίνδυνο την έκθεσή τους ώστε να μην χαθούν τα λεφτά των καταθετών Άρα τα πράγματα είναι σχεδόν τελειωμένα Άρα Μπαμπίτη ότι αν δεν έχουμε συμφωνία τη Δευτέρα στο, Euro, στο Eurogroup Η οποία ξαναλέω από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα υπάρχει Θα υπάρξει πρόβλημα το λε και σωστά το λε, ότι είναι απίθανο μέχρι τότε Έτσι να μας έχουν λέει. τελειώσει. Τι να πω, και Λε σωστά αν και εγώ άκουσα τον Αλέξη Παπαχιάλα να λέει ότι ενδεχομένω γίνεται μια μυστική διαπραγμάτευση. Άρα εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται και ίσω και οι αναφορέ μα σε αυτήν πρέπει να είναι οπωσδήποτε προσεκτικέ, αλλά υπαρκτέ. Θα σου πω το εξή. Συμφωνώ μαζί σου το εξή. Ότι είναι αδύνατο να τελειώσουν, ξεκίνησαν επιτέλου μετά από τόσο καιρό μια καλή τεχνοκρατική δουλειά να κάνουν τι διατάξει του νομοσχεδίου, το οποίο επειδή είναι έτοιμο λέει σήμερα ότι δεν θα το φέρει για κανένα άλλο λόγο, μα εξαπατούν όπω συνήθω προσπαθούν. Αλλά εμεί γνωρίζουμε. Η προσπάθεια εκεί γίνεται. Η πρόοδο υπάρχει. Αλλά το θέμα είναι τα μεγάλα ζητήματα. Γιατί κατά τα λοιπά, το mail ε, χαρδούβελη, εδώ είναι, επί του οποίου και γίνεται η συζήτηση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στι Βρυξέλλε και η συμφωνία πρέπει να έχει φτάσει ναι. πλέον στο 80% πάνω σε αυτό το mail. Όμω τα μεγάλα ζητήματα είναι εκεί. Και να, εξασφαλ... να σου υπερασπιστώ τη θέση μου για την 11η. Χρειάζεται την 11η να πούνε το εξή, κατελάχιστον. Ότι δουλεύουμε. Έχουμε προχωρήσει. Είμαστε στο 80% τη συμφωνία που περιμένουμε να, υπάρχει να πετύχουμε. Να υπάρξει ένα θετικό σήμα, λοιπόν. Και επομένω το Eurogroup όλο μαζί να πει: Πάμε καλά με την Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτό. Χωρί αυτό να είσαι βέβαια ότι τρει μέρε δεν μένουν ανοιχτέ τράπεζε. Πάντω, ήδη Μπάμπη, με αυτό το νον paper και αυτό το σκηνικό που διαμορφώθηκε σήμερα, υπάρχει αναταραχή στι αγορέ. Αυτό λε, δεν θα εκτιμηθεί και από την άλλη πλευρά, ώστε να μην οθήσουν και αυτοί τα πράγματα στα άκρα. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά η τακτική αυτή στο επικοινωνιακό πεδίο την οποία οργανώνει το Μέγαρο Μαξίμου είναι μια λανθασμένη κατά τη γνώμη μου επικοινωνική πολιτική, διότι σπέρνει στην κοινή γνώμη, στους συναλλασσομένους, στην οικονομία, μια κατάσταση απεσιοδοξίας. Όταν έχει σήμερα δεχτεί τέτοιο χαστούκι που λέγεται ότι η εκτίμηση πλέον δεν είναι ότι το ΑΕΠ θα είναι 2,5%. Ηταν μέχρι πριν λίγε εβδομάδε. Ούτε καν 1,4, που πριν μία εβδομάδα διαβεβαίωνε ο Πρωθυπουργό ότι θα είναι. Αλλά 0,5 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Οι περισσότεροι λένε θα είναι παρακάτω. Το Ταμείο που υπολογίζει για ακόμη μικρότερο. Όταν αυτό το βασικό μέγεθο, που είναι η πίτα από την οποία όλοι σερβιριζόμαστε, yeah. όταν αυτό δεν θα αυξηθεί σχεδόν καθόλου, εκεί πάνω τι έχει να πει και εκεί πάνω τι θα πούμε. Άρα άλλη. Διέξοδο δεν υπάρχει. Μάλιστα. Καλό θα ήταν ένα διάλογο εσωτερικό. Μην τυχόν και γλιτώσουμε αυτή η κυβέρνηση όπω είναι. Αν και προσωπικά δεν θα με πράξει καθόλου να φύγουν οι διαφωνούντες Πάπη, σε ευχαριστούμε πολύ.